από το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Επιθέσεων, δύο ήταν τα θέματα ιδιαίτερης, αν θέλετε, σημασίας. Το πρώτο, η συζήτηση που έγινε για τα θέματα παραπληροφόρησης, ψευδών ειδήσεων, που εντάσσεται μέσα στο ευρύτερα στο πλαίσιο των υβριδικών απειλών. Συζητήθηκε η ανάγκη συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά τη ίδια στιγμή και το κάθε κράτος μέλος είναι κάτι που αφορά ιδιαίτερα και την Κυπριακή Δημοκρατία, αφού γινόμαστε σχεδόν καθημερινά μάρτυρες τέτοιου είδους, αν θέλετε, προσπαθειών από τρίτα κράτη, να δούμε πώς μέσα από συνεργασία της κυβέρνησης με τον ιδιωτικό τομέα, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορούμε έτσι ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για τέτοιου είδους προσπάθειες και πώς θα τις αντιμετωπίζουμε. Είναι σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται σε επίπεδο όλων των κρατών μελών και αυτή την πολύ σημαντική διάσταση και θα πρέπει το αμέσως επόμενο διάστημα τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εσωτερικά να εργαστούμε για αποτροπή ή αν θέλετε καλύτερα για ελαχιστοποίηση τέτοιου είδους προσεγγίσεων από τρίτα κράτη. Το δεύτερο θέμα αφορά την προετοιμασία για την πρώτη Υπουργική Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Αραβικού κόσμου. Υπουργική Σύνοδος που θα ακολουθήσει από την Σύνοδο σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Ήταν μια θέση που η Κυπριακή Δημοκρατία πάντα υποστήριζε, την ανάγκη έτσι μέσα από ένα συστηματικό διάλογο με τον Αραβικό Σύνδεσμο, χώρες που στην ουσία είναι η γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε πώς μέσα από κοινές δράσεις αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις που έχουμε στην περιοχή. Μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης εξέφρασα την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνεισφέρει έτσι ώστε να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τις άριστες σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με εκείνες τις χώρες του αραβικού κόσμου που συνορεύουν στην Ανατολική Μεσόγειο.